Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω, δεν θα αναφερθώ φυσικά προσωπικά στον καθένα, γιατί ήδη αναφέρθηκαν από την Ελένη νωρίτερα, τους προσκεκλημένους μας που μας τιμούν με την παρουσία τους εδώ και φυσικά αυτό το εξαιρετικό πάνελ που έχει πάρα πολλά να μας πει. Και ακριβώς επειδή το πάνελ έχει πάρα πολλά να μας πει, εγώ δεν σας πω τίποτα. Γιατί θέλω να ανυπομονώ να ακούσω πράγματα και να δω πράγματα από αυτά που έχουν να μας πούνε. Επειδή όμως εκτός από τα λόγια, τις διακηρύξεις, τις κουβέντες, την οτροπία που δημιουργείται μέσα από όλα αυτά, ένα πράγμα που έχει μεγάλη σημασία είναι οι δράσεις και οι πράξεις. Θέλω να σας πω ότι εμείς εδώ στο Μαρούσι είμαστε από τους πρωτοπόρους δήμους που από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε στα δημοτικά πράγματα, μία από τις πρώτες μας δράσεις ήταν να φτιάξουμε την Επιτροπή Ισότητας, που σήμερα είναι το όργανο εκείνο, το συλλογικό, που συζητάει, διαβουλεύεται, προτείνει, μας επιβάλλει απόψεις και καλά κάνει από μια σκοπιά. Είναι μια επιτροπή ανοιχτή, στην οποία συμμετέχουν εκλεκτοί επιστήμονες, πάρα πολλοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, και πιστεύω ότι είναι ένα όργανο το οποίο με τη δράση του έχει βοηθήσει και άλλους δήμους να ακολουθήσουν ακριβώς την ίδια πορεία. Καταλήξαμε φυσικά, αφού ξεκινήσαμε από μια έρευνα πεδίου για να δούμε τι ακριβώς πιστεύει ο κόσμος, τι ακριβώς είναι τα προβλήματά του, πώς θέλει να τα εκφράσει, και στη συνέχεια μια διακήρυξη πάνω στην οποία στηρίζεται όλη αυτή η προσπάθεια. Και θέλω να πω ότι έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση της πολιτείας, που φαίνεται κιόλας από τότε για πρώτη φορά και αργήσαμε, δημιουργήθηκε αυτό το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που έχει πάρα πολλά πράγματα να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία συνολικά, και από τις δράσεις που έχουμε από συλλογικότητες όπως είναι η Ένωση για την Κακοποίηση των Γυναικών, οι δράσεις της UNICEF πάνω στο ζήτημα, η ελληνική αστυνομία που πρωτοπορεί, πραγματικά πρωτοπορεί, γιατί προσεγγίζει αυτά τα πράγματα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο τα τελευταία χρόνια από τα παλιότερα, και αυτό μας γεμίζει ικανοποίηση όλους μας. Είναι μια συλλογική δουλειά, είναι μια μεγάλη δουλειά. Είναι μια δουλειά που έχει να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Νοοτροπίες εγκατεστημένες επί αιώνες. Και επειδή τελικά, όπως λέει και ο τίτλος της σημερινής μας εκδήλωσης, η σιωπή δεν είναι χρυσός, και επειδή πρέπει να μιλήσουμε, και επειδή πρέπει να ακούσουμε, και επειδή πρέπει να δώσουμε βήμα σε αυτές τις γυναίκες, θέλω να ξέρετε ότι εμείς εδώ στο Δήμα Μαρουσιού αυτό το ζήτημα το έχουμε στις προτεραιότητές μας. Και η σημερινή σας παρουσία το αποδεικνύει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.